Ένα απέραντο εργοτάξιο θα θυμίζει και πάλι το φθινόπωρο η πόλη του Ρεθύμνου, καθώς πέρα από τα έργα που ξεκίνησαν την άνοιξη, διακόπηκαν για την καλοκαιρινή περίοδο και θα συνεχιστούν τώρα. Προγραμματίζονται και άλλες εργασίες σε κεντρικούς δρόμους της παλιάς και νέας πόλης. Η αρχή θα γίνει με το μεγάλο έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης των οδών Σαλαμίνος και Μελισσινού στο ιστορικό κέντρο, που οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάρτιο στην οδό Σαλαμίνος πίσω από το αστυνομικό μέγαρο και τώρα θα επεκταθούν και στην οδό Μελισσινού. Ένα έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί, το 1 τρίτο του ολοκληρώθηκε λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Έχουμε προχωρήσει τώρα σε διακοπή των εργασιών, προκειμένου να μην παρεμποδίσουμε τη λειτουργία των καταστημάτων. Με το πέρας όμως τη σεζόν θα ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι της ανάπλασης της Μελισσινού. Όπως τονίζει στην Κρήτη TV ο αντιδήμαρχος Τωμάς Κρεβετζάκης, πέρα από το έργο των οδών Σαλαμίνος και Μελισσινού προϋπολογισμού πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, σειρά θα πάρει και το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των 4 Μαρτύρων. Παρότι ακόμα βρίσκεται στον αέρα το παράλληλο αλλά υψίστης σημασίας έργο για το Ρέθυμνο της κατασκευής του υπόγειου πάρκινγκ στην ίδια πλατεία. Η δεύτερη παρέμβαση είναι η ανάπλαση της πλατείας των 4 Μαρτύρων, όπου εκεί έχουμε ολοκληρωθεί τη μελέτη και αυτή τώρα είναι σε επίπεδο τευκών δημοπράτησης, οπότε με το πέρας ξανά τη σεζόν θα ξεκινήσει και η ανάπλαση της πλατείας των 4 Μαρτύρων, εν αναμονή βέβαια και της ένταξης του πάρκινγκ των 4 Μαρτύρων στη χρηματοδότηση, το οποίο θα άλλαζε ούτως ή άλλως όλο το συγκεκριμένο κομμάτι του διευρυμένου ιστορικού κέντρου. Και μετά μας μένουν οι παρεμβάσεις στην πλατεία Μικρασιατών. Ωστόσο, το εργοσταθμός που θα αλλάξει την όψη του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου είναι η παρέμβαση που τρέχει Δήμος και Εμπορικός Σύλλογος ταυτόχρονα για τη δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου ή Open Mall, όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Μία από τις βασικές παραμέτρους του έργου είναι και η βελτίωση των προσώψεων εκατοντάδων εμπορικών καταστημάτων της παλιάς πόλης. Στο σύνολο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 80 καταστήματα, όπου εκεί υπήρξε μία εμπλοκή όσον αφορά την έγκρισή της από το τοπικό στο Ηράκλειο. Όμως με την παρέμβαση της κυρίας Μενδώνη βρέθηκε μια λύση. Απλά στην παρούσα φάση αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά Εμπορικός Σύλλογος είναι, επειδή τα 2 χρόνια της πανδημίας αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ενταχθεί στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση και να τρέξουν το πρόγραμμα είτε άλλαξαν εμπορική χρήση είτε έκλεισαν ως επιχειρήσεις, να ανανεωθεί ο κατάλογος των 80 αυτών επιχειρήσεων, προκειμένου πρέπει να πάμε στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα μας δώσει μια συνολική εικόνα μπαίνοντας μέσα στην παλιά πόλη. Έχει επιλεχθεί το να γίνει το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στην παλιά πόλη, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζεται και με ιστορικό υλικό δίπλα στα καταστήματα. Πάντως, στη μεγάλη λίστα των έργων της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάπλαση στο φθινόπωρο και των κάθετων δρόμων του κέντρου, Δασκαλάκη, Χατζηδάκη, Καζαντζάκη, Ασκούτζη, Πρεβελάκη, Σιγανού και Καστρινάκη.